Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Μυτιλίνης. Με μία δυσάρεστη είδηση ξεκινάμε σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, αφού ένας 50χρονος συνάνθρωπός μας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε στο οδικό δίκτυο από τον Παλαιόκηπο προς το Πέραμα ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε ένα τυχείο τσιμεντένιο με αποτέλεσμα να ανασυρθεί από το αυτοκίνητό του νεκρός. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μιας και ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν προήλθε από την πρόσκουρση του αυτοκίνητου, είναι πάνω στο τυχείο. Για το θέμα αυτό, για το δυστύχημα αυτό, προανάξει διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Γέρας. Τα 107 χρόνια της ελευθερίας της γιόρτασε σήμερα ηχείως. Ο καλός καιρός βοήθησε και έτσι αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε για να παρακολουθήσει τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Νωρίτερα είχε γίνει επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο Πεσόντων και έγινε και η κατάθεση των στεφάνων. Θα πρέπει να σας πούμε ότι μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση και η παρέλαση μαυροφορεμένων γυναικών για τα όσα συμβαίνουν σχετικά με το μεταναστευτικό θέμα. Πάμε να δούμε το βίντεο και το υλικό όλο που μας έστειλε από την Χίο ο απεσταλμένος μας ο Ηλίας Οπότσης. Είναι αυτός με την ψυχική του δύναμη, ορμά κατά του εχθρού, αδιαφορώντας για κάθε κίνδυνο, αδιαφορώντας για τον θάνατο. Εμπρός από το χώρο των επισήμων περνά ο διοικητής του δευτέρου τάγματος παρέλασης με το επιτελείο του. Στη συνέχεια παρελάβουν οι εθνοφύλακες μας. Οι εθνοφύλακες αποτελούν δύναμη έμπειρων αντρών της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι μετά τη λήξη της στρατιωτικής θητείας και την εκπαίδευση των υποχρεώσεων τους ως εφέδρων, συνεχίζουν να εκπαιδεύονται για να παραμείνουν ενεργοί και αξιόπιστοι υπερασπιστές του θεατρικού εδάφους. Στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χίου βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Κώστας Μουτζούς και φυσικά ο οικοδεσπότης δήμαρχος της Χίου, ο κύριος Κάρματζης Σταμάτης, οι οποίοι μας μίλησαν στην τηλεόραση Μυτιλίνης. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Σήμερα παραβρέθηκα για πρώτη φορά στον εορτασμό των ελευθερίων της Χίου. Ήταν μεγάλη συγκίνηση και του κόσμου και η δική μου, αλλά η δική μου μητριάζεται από το συνταρακτικό γεγονός που συνέβη χθες όταν καταπατήθηκε και βεβηλώθηκε ο Ιερός Ναός του Αγίου Χαραλάμπου στο Χαλκιός. Αυτό για μένα δημιούργησε μεγάλο σοκ και με κάνει να σκέφτομαι τι άλλο μπορεί να συμβεί. Πιστεύω ότι θα βρεθεί σίγουρα σύντομα λύση από την κυβέρνηση, η οποία μονίμως υπόσχεται ότι θα έχει δοθεί λύσεις και ότι θα βρεθούν μεταφορές και κλειστά κέντρα. Ελπίζω σύντομα τα έχουμε όλα αυτά. 107 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από εκείνη την ευλογημένη μέρα που ηχείως μετά από 500 χρόνια σκλαβιάς ανέπνευσε τον αέρα της ελευθερίας. Βέβαια, τούτες οι μέρες είναι πραγματικά συγκλονιστικές για όλα τα νησιά του Αιγαίου, γιατί υπάρχει μία αλληλουχία των ημερομηνιών και μία διαδοχική απελευθέρωση των νησιών μας από την Λίμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο. Ευλογημένες στιγμές. Σήμερα οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες. Ας φανούμε αντάξιοι των θυσιών και του αίματος εκείνων που το έχησαν για τη δική μας ελευθερία και ας διαφυλάξουμε ως κόροι οφθαλμού αυτή την ελευθερία, μιμούμενοι
το παράδειγμα εκείνων που ξυπόλυτοι αγωνίστηκαν, θυσιάζοντας τη ζωή τους και πραγματικά μέσα από ποτάμια αίματος αναπνέουμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθερα. Το διήμερο που μας πέρασε είχαμε πολλές ακυρώσεις πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας Άστρα, με φήμες να μιλάνε ίσως και για πτώχευση της εταιρείας. Θα πρέπει να πούμε ότι όσοι βρέθηκαν στη Μυτιλίνη, στη Σάμο, στη Χίο, είχαν πρόβλημα και αναγκάστηκαν να πετάξουν με άλλη εταιρεία προς τους προορισμούς τους. Πάμε να δούμε τι μας λέει για το θέμα αυτό ο κύριος Χατζηκυριάκος Παναγιώτης. Κύριε Χατζηκυριάκο, η αεροπορική εταιρεία Astra Airlines έχει κλείσει προσωρινά από ό,τι βλέπουμε. Το σύστημά της δεν ισχύει. Ύστερα από ανακοίνωση που βγάλανε, έχει κλείσει προσωρινά η εταιρεία και πολλά εισιτήρια που έχει κλείσει κόσμος, μένουν κρεμασμένοι στον αέρα με ακυρώσεις πτήσεων αλλά και καθυστερήσεις, ναι, και επιστροφή των χρημάτων των εισιτηρίων. Και εμείς μέσω του κόσμου ενημερωθήκαμε, μέσω των πελατών μας την Παρασκευή το βράδυ. Σιγά σιγά μετά τις 7 το απόγευμα ο κόσμος άρχισε να τηλεφωνεί ανήσυχος ότι έρχονται στο κινητό τους σε μηνύματα ότι η εταιρεία για επιχειρησιακούς λόγους θα σταματήσει να κάνει κάποιες πτήσεις και τα εισιτήριά τους δεν ισχύουν για τις ημερομηνίες που είχαν βγάλει μελλοντικά από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε προσπαθήσει από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα τώρα που μιλάμε να έρθουμε σε επικοινωνία με την εταιρεία, αλλά είναι αδυνατόν, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Δεν μας έχουν απαντήσει σε ερωτήματά μας μέσω email, δεν μπορούμε να τους βρούμε στο τηλέφωνο. Είναι λογικό από μια άποψη, γιατί συνήθως όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με την εταιρεία, με την κάθε εταιρεία. Αυτό μας έχει δείξει εμπειρία από το παρελθόν. Όποια εταιρεία αυτή είναι σε αυτό το σημείο και έβαζε λουκέτο, δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Τώρα, η αλήθεια είναι το οποίο είναι λίγο θολό ακόμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Σήμερα η Astra Airlines έκανε μια ανακοίνωση, απλά ένα μήνυμα έβγαλε. Μέσα σε όλα λέει ότι ο λόγος που έχει σταματήσει το πτητικό της έργο είναι ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ελλάδος περνάει σε έλεγχο ώστε να δει αν είναι ικανή, αν έχει τη βιωσιμότητα για να συνεχίσει να πετάει από εδώ και πέρα. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί εμείς να γίνει ο έλεγχος, αλλά γιατί θα πρέπει να σταματήσουν και οι πτήσεις παράλληλα. Αυτό τώρα δεν είναι δικό μας, δεν είναι δικά μας δουλειά, αλλά υπάρχει μια απορία ότι ναι, να γίνει έλεγχος και δεν το συζητάμε, αλλά γιατί θα πρέπει η εταιρεία να σταματήσει. Γι' αυτό λέω, είναι θολό το τοπίο και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη το τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, μέσα στην ίδια ανακοίνωση, πέρα που ζητάει συγγνώμη η εταιρεία για όλη αυτή την κατάσταση, μας έχει πει ότι τα εισιτήρια που δεν θα μπορέσει ο κόσμος να τα χρησιμοποιήσει, που τα έχει πληρώσει όλοι οι άνθρωποι, έτσι, ότι εξετάζει, λέει, τα αιτήματα και μέχρι 15 Νοεμβρίου θα μας πει τι θα γίνει με αυτά τα εισιτήρια, αν θα πάρει ο κόσμος τα λεφτά του πίσω ή όχι. Το θέμα είναι όμως, και αυτό που προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη, ειδικά από σήμερα το πρωί μετά την ανακοίνωση, είναι για ποια αιτήματα μιλάει. Αφού δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνει ο κόσμος ώστε να κινηθεί και να κάνει τη διαδικασία και να πάρει τα λεφτά του πίσω. Δεν ξέρω αν έχει έρθει στα κινητά, γιατί πλέον η εταιρεία μόνο μηνύματα μιλάει, μετά τέτοιου μηνύματα. Αν έχει ενημερώσει τον κόσμο τι πρέπει να κάνει, ποια διαδικασία να κάνει ώστε να μπορέσει να πάρει τα λεφτά του πίσω. Εμείς σαν τουριστικά γραφεία που συνεργαζόμασταν και εκδίδαμε και τα εισιτήρια της Astra Airlines, δεν έχουμε καμία ενημέρωση, δεν μας έχει πει τίποτα, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και απλά σου περιμένω να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά εμείς, αν δεν μας πει γιατί, εντάξει, εμείς κόβουμε τα εισιτήρια της Astra Airlines, αλλά τι λέει, είναι δική μας. Πρέπει να μας πει η εταιρεία, γιατί και σε εμάς, αν δεν τα δώσει πίσω η αεροπορική εταιρεία, δεν μπορούμε να τα δώσουμε στον κόσμο. Έχουμε ένα ποσοστό, κύριε Χατζηκυριάκο, αν όχι από τη μια εικόνα για τα πόσα εισιτήρια μένουν κρεμασμένα στον αέρα. Όχι, δεν έχω την εικόνα. Δεν έχουμε, ούτε δεν από το Βόρειο Αιγαίο, από το νησί. Όχι, δυστυχώς. Απλά η εταιρεία έχει μειώσει πάρα πολύ τις πτήσεις γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ξέρω ότι πετούσε πέρα από τη Λέσβο και τη Χίο, πετούσε ΚΟ και κάποιοι άλλοι νομίζω ήταν οι Άγονες, και κάποια στιγμή πήγε το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αλλά σιγά σιγά
βλέπαμε ότι μείωνε συνέχεια δρομολόγια. Αυτό είναι η αλήθεια. Μείωνε συνέχεια πτήσεις. Έκοβε συνέχεια τα δρομολόγια της. Φαινόταν ότι δεν ήταν μια υγιής κατάσταση. Άρα δεν το περιμέναμε και ο Ζή δεν είχε δείξει κάποια δείγματα ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τουλάχιστον εμείς δεν το είχαμε. Πόσο δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Πράγμα, γιατί σε όλες τις μέχρι την τώρα συνεργασία που είχαμε με την εταιρεία, σε όλες τις υποχρεώσεις ήταν συνεπείς και δεν φαινόταν κάτι θολό στο τοπίο να πω ότι κάτι δεν πάει καλά, έχουμε θέματα κτλ. Δυστυχώς δεν είχαμε κάποια εικόνα για να μπορούμε και εμείς να αρχίσουμε να προτιμούμε τον κόσμο ότι το λέμε. Αν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι καλό είναι να αποφύγετε, κάτι συμβαίνει. Εντάξει, κάποια στιγμή έχουν δείγματα. Αυτό με την Άστρα τουλάχιστον δεν φαίνονταν σε εμάς. Τώρα αυτή τη στιγμή το βάρος των αεροπορικών πτήσεων για το νησί μας την έχει πάρει μια εταιρεία από ό,τι ξέρουμε ή υπάρχουν... Οι δύο είναι. Είναι η Aegean που πετάει σκαλιός και είναι και η Sky που τα τελευταία δύο χρόνια είπε πάρα πολύ δυναμικά και έχει αυξήσει πάρα πολύ και τα αεροπλάνα και τις πτήσεις σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο κομμάτι της Μυτιλήνης και στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει τώρα αυτό με το κενό που άφησε η Άστρα, με το κομμάτι Μυτιλήνη-Θεσσαλονίκη. Θέλω να πιστεύω, εμείς τώρα προσπαθούμε να έρθουμε και σε επικοινωνία και με την Άστρα και με την Aegean, γιατί έρχονται γιορτές, έρχονται Χριστούγεννα, ο κόσμος είχαν κλείσει με την Άστρα, θέλουν να μετακινηθούν, άδειες, φοιτητές να γυρίσουν πίσω, δεν το συζητάμε, δημιουργείται ένα θέμα. Θέλουμε λοιπόν να δούμε αν θα μπορέσουν οι εταιρείες να μας βάλουν κάποιες έκθεσεις πτήσεις τουλάχιστον από τις 22 Δεκεμβρίου μέχρι και τα Φώτα, που υπάρχει μια έντονη μετακίνηση με τη Λινιών πιο πολύ. Οι άνθρωποι που τέλος πάντων θέλουν να πάνε και να έρθουν στις οικογένειές τους την περίοδο των γιορτών να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Έχω πει πολλές φορές μέσα από την τηλεόραση, αλλά και όχι μόνο, και μέσα από το www.tourism.gr, ότι το διαδίκτυο είναι η ανακάλυψη του αιώνα, ωστόσο κρύβει πάρα πολλές παγίδες. Μία από αυτές τις παγίδες λοιπόν, κάποιοι επιτίδιοι, παύλα απατεώνες, προσπαθούν να πάρουν λεφτά από ανυποψίαστους χρήστες του διαδικτύου και ιδιαίτερα μέσα από το χώρο του Facebook. Έτσι λοιπόν χακάρουν το λογαριασμό ενός χρήστη του Facebook, στέλνοντας, αφού τον μπλοκάρουν τον λογαριασμό του, να μην μπορεί να μπει ο ίδιος μέσα ο χρήστης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του προφίλ. Έτσι λοιπόν, αφού τον μπλοκάρουν, στέλνουν μηνύματα σε φίλους που έχουν, που τους βλέπουν μέσα από το προφίλ του χρήστη. Στέλνουν μήνυμα λοιπόν προς φίλους τους και τους λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχασε το βιβλιάριό του, το πορτοφόλι του. Κάνε μου μια εξυπηρέτηση, αν μπορείς να μου βάλεις 300, 400, 500 ευρώ και αύριο θα στα δώσω. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν πολλά χρήματα από πολλούς ανυποψίαστους ανθρώπους, οι οποίοι όταν βλέπουν ένα μήνυμα από έναν φίλο τους ή μία φίλη τους, ενδίδουν, πάνε να βοηθήσουν, σου λέει 200-300 ευρώ είναι. Όταν όμως είναι πολλοί αυτοί που την παθαίνουν, που πέφτουν στην παγίδα αυτών των απατεώνων, όπως καταλαβαίνετε το ποσό είναι αρκετά μεγάλο. Θα δούμε τώρα και θα ακούσουμε την κυρία Ανδρομάχη Βουγιούκα, η οποία χωρίς να το θέλει, έβαλε σε εισαγωγικά, αν θέλετε, κάποιους φίλους της να πληρώσουν, γιατί νόμιζαν ότι ήταν αυτή που τους έστειλε τα μηνύματα και έλεγε ότι έχασε το πορτοφόλι της και την πιστωτική της κάρτα. Θα μιλήσουμε λοιπόν μαζί της να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Ανδρομάχη Βουγιούκα, η οποία έχει πέσει θύμα για αυτή την περίπτωση που σας λέγαμε μέσα από το Facebook. Κυρία Βουγιούκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Συνάγη. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη και με εσάς, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Θα πρέπει να σας πω ότι και σε μένα έχει έρθει τέτοιο μήνυμα και βέβαια όταν το είδα, εξεπλάγινα, απάντησα σε μια κυρία που μου το έστειλε και μου είπε «Όχι, κύριε Συνάνη, είναι ιός, είναι απατεωνιά, μην ενδώσετε» κτλ. Δηλαδή, στην ουσία, καλά, εγώ είμαι λίγο δύσπιστος, καχύποπτος σε τέτοιες περιπτώσεις μέσα από το διαδίκτυο και δεν θα έβαζα με τίποτα χρήματα. Για πείτε μου όμως τι ακριβώς συνέβη με εσάς. Κάτι δηλαδή που δεν έγινε στη δική μου περίπτωση, που δεν ήταν τόσο καχύποπτη η φίλη μου και δυστυχώς είχαμε άσχημα αποτελέσματα. Εμένα την Πέμπτη το απόγευμα με ενημέρωσε μια φίλη μου ότι κάτι συμβαίνει και ότι λαμβάνουν μηνύματα. Ναι. Και μέχρι να μπω στο λογαριασμό μου και να δω, στον προσωπικό λογαριασμό μου του Facebook, μιλάμε έτσι, και να δω τι γίνεται, εμένα μου μπλόκαραν τη σελίδα. Δεν μπορούσα να έχω καμία επαφή με το λογαριασμό και δεν μπορούσα να ενημερώσω και κανένα. Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτοί οι hackers, οι απατεώνες,
μπλοκάρουν το λογαριασμό σας, μπορούν να τον διαχειρίζονται αυτοί, στέλνουν μηνύματα βλέποντας ποιους φίλους έχετε και ιδιαίτερα ποιους, με ποιους μιλάτε πιο τακτικά. Μπλόκαρα τη σελίδα μου, ναι. Ουσιαστικά πρόλαβα να αλλάξω κωδικό μόνο στο email μου για να μην μπλοκάρουν και αυτό, ναι. Και έστειλαν προσωπικό μήνυμα στον κάθε ένα, ναι. Το ίδιο φυσικά, ναι. Σε όλες μου τις επαφές. Σε πόσα άτομα το στείλανε, σας παρακαλώ? Ναι, γύρω στις 900 επαφές έχω, αλλά εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι έχουν στείλει και σε αγνώστους από το προφίλ μου, που δεν... Σε όλους στείλανε, δηλαδή. Σχεδόν σε όλους, 2-3 άτομα μόνο μου είπανε, βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ, το έχω επιβεβαιώσει ακόμα, είναι αδύνατο. Πείτε μου κάτι, εσείς πόσους φίλους επιβεβαιώσατε ότι έχουν βάλει λεφτά, δηλαδή? Θα σας πω μόνο ότι από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 3 μίλαγα συνέχεια στο τηλέφωνο. Σε φίλους που μέτρεναν και προσπαθούσα και εγώ να προλάβω. Νομίζω ότι έχω μιλήσει πάνω από 500-600 άτομα. Όχι, δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε, αν κάποια άτομα από αυτά έβαλαν χρήματα. Είναι μέχρι στιγμής, γιατί ναι. Δεν το έχουμε διαπιστώσει ακόμα, είναι 6 άτομα, κύριε Σινάη. 6 άτομα είναι έχουν βάλει λεφτά. Όλοι είναι γνωστοί μου, ναι. Οι οποίοι πίστηκαν, ναι. Δεν, κάποιοι δεν με πήραν καθόλου τηλέφωνο γιατί θεωρούσαν ότι μιλούσαν, ναι. Μαζί μου. Ναι. Κάποιοι με προσπαθούσαν να με πάρουν, ήταν αδύνατον γιατί όλοι προσπαθούσαν να με πάρουν, ναι. Εκείνη τη στιγμή, ναι. Να με ενημερώσω. Ναι. Και δυστυχώς έβαλαν. Πόσα χρήματα έβαλαν? Υπολογίζουμε γύρω στα 2.800 με 3.000 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ, κύριε Βουγιούκα. Από ό,τι ξέρω, μιλήσαμε και νωρίς το πρωί. Πήγατε στην αστυνομία και κάνατε μήνυση? Βέβαια, εγώ έχω κάνει μήνυση καταγνώσεων και οι άνθρωποι που δεν ξαπατήθηκαν έχουν κάνει. Και να σας πω, βέβαια, ότι και η αστυνομία ήταν δύσπιστη στην αρχή, διότι μάλλον ήμουν από τις πρώτες και δεν γνώριζα τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν ισχύει. Ναι. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε. Λίγο έχουν γίνει όμως οι μήνυσεις. Μίλησα και με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Βέβαια, περιμένουμε από την αστυνομία να πάρουν το σήμα για να προβούν στις. Από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που μιλήσατε, δεν σας είπαν αν έχουν και άλλα περιστατικά τέτοια παρόμοια? Όχι, δεν μου είπαν. Και να σας πω και την αλήθεια, δεν με βοήθησαν κιόλας, διότι εγώ τους πήρα αμέσως. Τους έλεγα ότι αυτή τη στιγμή μιλάει ο φίλος μου. Αυτή τη στιγμή παίρνει χρήματα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορείτε να κάνετε κάτι, να δείτε το σήμα, και δεν ήταν συνεργάσιμοι. Μου είπαν ότι συμβείτε στην αστυνομία να κάνετε μήνυση. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε και εμείς σε επικοινωνία. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, κύριε Συνάνη, ότι υπάρχουν χειρότερα περιστατικά με πολύ μεγαλύτερα ποσά. Βεβαίως. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Όμως και αυτά τα ποσά που αφαιρέθηκαν από τους λογαριασμούς των φίλων δεν είναι λίγα και είναι. Βέβαια δεν είναι λίγα. Οι άνθρωποι σε χαλεπούς καιρούς όπως βιώνουμε αυτή την οικονομική κρίση. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι στην εκτίμηση που μου δείχνουν. Ναι. Εντάξει, εγώ νιώθω λίγο άσχημα, διότι φαίνομαι εγώ, δεν το ήξερα, εξαπατήθηκα κι εγώ. Κυρία Βουγιούκα, δεν φταίτε σε τίποτα. Εσείς καταλαβαίνετε ότι λυπήθηκα πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Εσείς αυτό που κάνετε, το καλό που κάνετε είναι ότι αναδεικνύετε το θέμα, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποιοι. Αυτό είναι, δηλαδή στην ουσία εγώ ότι έγινε. Για να προλάβετε και. Να το μάθει ο κόσμος. Μπράβο, για να προλάβετε κάποιους άλλους που ενδεχομένως μας βλέπουν τώρα, το μαθαίνουν, το ακούνε. Και δεν θα ενδώσουν, γιατί ξέρετε, αυτοί είναι αδίστακτοι απατεώνες. Βρίσκουν χιλιάδες τρόπους να εκμεύσουν χρήματα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το διαδίκτυο είναι η ανακάλυψη του αιώνα μας, αλλά δυστυχώς έχει και πολλές παγίδες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Θέλω να γίνει ότι πρέπει να υποθεί και κάτι άλλο. Η υπηρεσία αυτή που, ναι. Παρέχει η Πειραιώς, ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο ασφαλή. Δηλαδή είναι μια υπηρεσία που μπορεί οποιοδήποτε να στείλει χρήματα στον οποιοδήποτε και να αποζητούν το ATM χωρίς κάρτα, χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Είναι λίγο... ευάλωτη. Ναι. Η διαδικασία. Εντάξει, δεν θα αποκρίνω εγώ, αλλά... Φαντάζομαι ότι και η Τράπεζα Πειραιώς, για την Πειραιώς, γιατί είδα και το μήνυμα που ήρθε σε μένα, μιλάει για την Τράπεζα Πειραιώς. Ναι, αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, την υπηρεσία λεπτά στο λεπτό. Ναι. Φαντάζομαι ότι και η Τράπεζα Πειραιώς, η διοίκησή της, η κεντρική, θα το λάβει υπόψη της, θα έχει ενημέρωση, γιατί φαντάζομαι δεν θα είναι μόνο το δικό σου περιστατικό. Σας είπα ότι και εγώ πήρα τέτοια μηνύματα. Πριν από λίγο δείξαμε και την κάρτα, βεβαίως με σβησμένα τα ονόματα, για να μην σπηλώνουμε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην ξέρουν τίποτα, να έχει γίνει κάτι εν αγνία τους, και αυτό δεν είναι ωραίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να σταματήσει εδώ η κυρία Βουγιούκα και να μην έχει περαιτέρω εξαπάτηση σε κάποιον φίλο. Να είστε καλά. Γεια σας.
Θα επιστρέψουμε τώρα στη Χίο, γιατί έγινε κάτι το εντυπωσιακό και πράγματι πολύ έξυπνο και χαριτωμένο. Ένας ποδοσφαιριστής, λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μάλλον ξεκίνησε ο αγώνας, ο διαιτής σφύριξε την έναρξη και αμέσως σφύριξε διακοπή. Γιατί? Διότι ένας ποδοσφαιριστής από την γηπεδούχο ομάδα πήρε τους συμπαίκτες του, πήγαν προς την εξέδρα, έβγαλαν τις φανέλες τις ποδοσφαιρικές, από κάτω είχαν άσπρες φανέλες, στις οποίες υπήρχε το ερώτημα «Θα με παντρευτείς, ναι ή όχι». Στην εξέδρα φυσικά ήταν η μέλουσα νύφη, ή αν θέλετε η σύντροφος του ποδοσφαιριστή, η οποία κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και πήγε και υπέγραψε εκεί που λέει ναι, ότι θα τον παντρευτεί δηλαδή, και φυσικά νωρίτερα είχε πάρει την αθοδέσμη μέσω της επίσημης πρότασης. Γονατιστός ο ποδοσφαιριστής προς την αγαπημένη του, της έκανε την πρόταση γάμου και βέβαια της έδωσε και το δαχτυλίδι. Πάμε να δούμε το εκπληκτικό αυτό το βίντεο και τι είπαν στο τέλος στην τηλεόραση στο Χίο Συν. Μια απορία έχουμε επειδή είδαμε από εκεί. Απάντησες ναι ή όχι? Ναι, εννοείται. Με τέτοιο σκηνικό. Οι φίλες σου είναι σύμφωνες? Εννοείται. Και η μαμά παρά είναι. Ωραία. Σύμφωνη. Πώς αισθάνεσαι, παιδί μας? Πάρα πολύ χαρούμενη. Ωραία. Να ζήσετε, παιδιά. Με το καλό, γερά καλή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και ο πατέρας του Βασίλη εδώ. Ευτυχισμένος. Πότε με το καλό ο γάμος? Έχω πρόβλημα, ξέρω τα παιδιά ξέρουν. Να σας ζήσουν, να τους χαίρεστε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μέσα στο επόμενο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι του 2020 θα παντρευτούν. Καλό παιχνίδι. Να είναι αγαπημένοι. Αυτό. Τίποτα. Να είναι αγαπημένοι. Σχολικά τετράδια και άλλα σχολικά αντικείμενα της περίοδου 1900 μέχρι 1950 θα εκτεθούν σε μία έκθεση, μάλλον εκτίθενται και όλες αφού έχουν γίνει τα εγγένεια, στο Ταρσί Χαμάμ, όπου η συλλογή αυτή θα παραμείνει μέχρι και τέλος του μήνα και θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν όσοι πάνε εκεί, να θαυμάσουν αυτά τα αντικείμενα, τα σπάνια αντικείμενα. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Να μαθαίνω γράμματα». Πάμε να δούμε τι μας λέει για το θέμα αυτό ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Κύριε Τριανταφυλλίδη, η εφορία αρχαιοτήτων των Λέσβου διοργανώνει μια έκθεση με τίτλο «Να μαθαίνω γράμματα, σχολικά τετράδια, βιβλία και εποπτικό υλικό μισού αιώνα, 1900-1950». Ναι. Όπως πάντα πιστεύω ότι θα είναι... Ναι, είναι μια αρκετά πρωτότυπη έκθεση, η οποία θα συμπεριλαμβάνει υλικό, τετράδια,
καθώς και εκπαιδευτικό υλικό του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, δηλαδή από το 1900 μέχρι το 1950, για μια άλλη παλαιότερη εκπαίδευση. Πολλοί από εμάς σαφώς έχουμε δείγματα αυτών των βιβλίων και των σχολικών τετραδίων. Να σας πω ότι προέρχεται από ένα πλούσιο και πολύ σπάνιο αρχαϊκό υλικό από τις συλλογές των δύο γνωστών φιλολόγων εκπαιδευτικών, του κυρίου Στρατή Αναγνώστου και του κυρίου Παναγιώτη Σκορδά. Η ελόγω έκθεση θα γίνει στο Οθωμανικό Χαμάμ, στο Τσαρσί Χαμάμ, που υπάρχει στην επάνω σκάλα Μυτιλίνης. Τα εγγένειά της προγραμματίζονται για τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, και η είσοδος βέβαια είναι κοινή για το κοινό. Σας πληροφορούμε ότι η έκθεση αυτή θα κρατήσει από τις 12 Νοεμβρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, και καλούμε όλους τους Μυτιλινιούς να απολαύσουν ένα αρκετά ιδιαίτερο εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με μια παλιότερη εποχή της εκπαίδευσης, ίσως πιο γοτευτικό από το σημερινό, γιατί τότε τα παιδιά έγραφαν σε πολύ απλά τετράδια, αλλά ήταν τόσο όμορφα κατανεμημένα το υλικό αυτό της γραφής και της πνευματικής κίνησης που υπήρχε την περίοδο εκείνη, που νομίζουμε ότι θα μας, σε όλους θα αναπολύσουμε εποχές μιας παλιότερης, πιο όμορφης και πιο αυστηρής εκπαίδευσης από ό,τι σήμερα. Οπότε πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή θα είναι αρκετά πετυχημένη για το λεσβιακό κοινό. Κύριε Τεντεφυλλίδη, έχετε κάτι άλλο σας καλέσει? Βεβαίως, βεβαίως. Μετά ετοιμάζουμε από 1η Δεκεμβρίου, και θα σας καλέσουμε γι' αυτό, μία δεύτερη έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλίνης. Είναι η φιλοτελική έκθεση από τον Σύλλογο αντίστοιχο που υπάρχει στον ομό Λεύζουβου. Θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Εφορία και τον Φιλοτελικό Σύλλογο Νομού Λέσβου, όπου θα εκθεθούν διάφορα γραμματόσημα των συλλογών που έχουν οι φίλοι της φιλοτελικής ομάδας της Λέσβου. Είναι μια επίσης πρωτότυπη έκθεση και αυτή περίπου θα κρατήσει για 15 με 20 μέρες. Αλλά για αυτή θα σας καλέσουμε αργότερα. Παράταση δόθηκε στους συμβασιούχους στην αποκεντρωμένη διοίκηση και έτσι γίνεται επανασχεδιασμός για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Πάμε να δούμε τι μας λέγει το θέμα αυτό ο κύριος Χρυσάφης. Κύριε Χρυσάφη, πραγματοποιήθηκε η στάση εργασίας του συλλόγου σας που είχε προκηρυχθεί στις 6.11. Ναι, για χθες Τετάρτη είχαμε προκηρύξει στάση εργασίας για το θέμα των συναδέλφων εργαζομένων στην κοινοφελή εργασία. Ήταν στα πλαίσια πανελλαδικών δράσεων και της ΟΣΕΑΔΕ, της Ομοσπονδίας μας. Δηλαδή είχε πανελλαδικά στάση εργασίας προκηρύξει σε όλες και στις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, η ΟΣΕΑΔΕ, και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Αττική στο Υπουργείο Ενέργειας, όπου ζητήσαμε συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη, και ενώ ήταν στο Υπουργείο αρνήθηκε, χωρίς να μας πει για ποιο λόγο, αρνήθηκε να συναντηθεί με την Ομοσπονδία και τους συναδέλφους που ήταν εκεί και διαμαρτύρονταν. Ωστόσο, κατόπιν πιέσεων εμφανίστηκε ο κύριος Οικονόμου, όπου αυτό που έθεσε στην αντιπροσωπεία που είχε επισκεφθεί το Υπουργείο ήταν ότι, να σας το πω και επακριβώς όπως το έθεσε, οι δημοσιοοικονομικοί περιορισμοί και το πρόγραμμα για το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας, το οποίο έγινε για ανακούφιση της ανεργίας και όχι για να χρησιμοποιηθεί ως δούριος ύπος για τη μονιμότητα, δεν επιτρέπουν την παράταση των συμβάσεων και πολύ περισσότερο την μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, αν και αναγνωρίζει ότι υπάρχει υποστελέχωση στις διευθύνσεις δασών. Ουσιαστικά αυτό που είπε ο κύριος Οικονόμου ήταν ότι οι δημοσιοοικονομικοί λόγοι είναι αυτοί που αποτρέπουν στην παράταση του προγράμματος της κοινοφελούς εργασίας. Παρά το ότι πρέπει να πούμε εδώ ότι οι αμοιβές των συγκεκριμένων συναδέλφων είναι αμοιβές κοινοφελούς εργασίας, δηλαδή 500 ευρώ το μήνα, και μιλάμε για ανθρώπους εργάτες που δουλεύουν έξω στις δασικές εκτάσεις και σε αναδασωτές εκτάσεις του Δημοσίου ή του Δήμου ή δημοτικές εκτάσεις δασικές, και σε δασολόγους, δασοπόνους, επιστήμονες με μεταπτυχιακά
οι οποίοι και αυτοί είναι αμοιβόμενοι με 500 ευρώ. Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε, κύριε? Γιατί, όπως ξέρετε, ο σύλλογός μας καλύπτει τα τρία νησιά του Βορείου Αιγαίου, δηλαδή Λέσβος, Χίος και Σάμος. Στη Λέσβο έχουμε 50 εργαζόμενους, 48-50 εργαζόμενους, στη Χίο είναι 50 πάλι και στη Σάμο 52-53 συνάδελφοι. Συνολικά πρόκειται για 150 εργαζόμενους ωφελούμενους στα τρία νησιά. Η εργασία που παρήχαν αυτοί οι συνάδελφοι ποια ήταν όλο αυτό το διάστημα, από τον Αύγουστο του 2018 ουσιαστικά μέχρι σήμερα, ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί ξελάσπωσαν στην κυριολεξία τις δασικές υπηρεσίες. Γιατί βγήκαν στο δάσος, βγήκαν στο πεδίο, εργάστηκαν με μηχανήματα, ενώ είχαν εκπαιδευτεί και είχαν εκπαιδευτεί για αυτό το πράγμα. Είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις που απαιτούνται για το πεδίο, και αυτοί οι άνθρωποι καθάρισαν αρκετά από τα περιαστικά δάση των νησιών μας, καθάρισαν αρκετά από τα δημόσια αλλά και δημοτικά δάση από καύσιμη ύλη. Προστάτευσαν ουσιαστικά, μείωσαν τον κίνδυνο πυρκαγιών και από τον Αύγουστο του 18 μέχρι και σήμερα. Και αυτό που λέγαμε εμείς ήταν ποιο, το ότι από τη στιγμή που τους εκπαιδεύσαμε, αυτοί οι άνθρωποι επιμορφώθηκαν με πρωτοβουλία της πολιτείας. Δεν ήταν τα σεμινάρια, δεν τα κάναμε οι διευθύνσεις δασών με ευθύνη, με βούληση των διευθύνσεων δασών. Τα σεμινάρια αυτά έγιναν με εντολή της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Ήταν ένας από τους όρους της σύμβασης. Αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν ειδικές ικανότητες στη διαχείριση του αντικειμένου των δασικών υπηρεσιών. Παρ' όλα αυτά έρχονται σήμερα και λένε ότι εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε παράταση αυτής της σύμβασης και θα το δούμε σε επόμενη περίοδο, σε επόμενη φάση, να ξανακάνουμε ένα πρόγραμμα κάποια στιγμή μέσα στο 2020. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, τη Λέσβο, χθες η συμμετοχή στη στάση εργασίας από τους συναδέλφους, τους κοινοφιλούς εργασίας, ήταν καθολική. Μαζευτήκαμε στο εργατικό κέντρο, όπου συζητήσαμε και ευχαριστούμε, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε εδώ και το εργατικό κέντρο και την παραχώρηση της αίθουσας. Μαζευτήκαμε τους συναδέλφους, συζητήσαμε, εκλέχθηκε πενταμελή συντονιστική επιτροπή από τους ίδιους για να μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση από εδώ και στο εξής. Και ανεβήκαμε με απόφαση όλων πάνω στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, προκειμένου να συναντήσουμε τη Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία, όπως ξέρετε, είχε φύγει, δεν την προλάβαμε. Ουσιαστικά συναντηθήκαμε με υπηρεσιακούς παράγοντες, κοινοποιήσαμε το ψήφισμά μας, όπου ζητάμε την παράταση, την 12η παράταση της σύμβασης των συναδέλφων και παράλληλα τον επανασχεδιασμό της στελέχωσης των δασικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, ώστε να μην έχουμε νέες καταστροφές. Στα πλαίσια της 107ης επετείου για την απελευθέρωση της Μυτιλίνης, έγιναν στην πόλη της Μυτιλίνης και ιδιαίτερα στο Δημοτικό Θέατρο πολλές εκδηλώσεις. Πάμε να δούμε για την Κιβωτό του Γένους, όπου παρουσιάστηκε στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου μας μαζί με τα προσωπικά αντικείμενα του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη. Κυρίες και κύριοι, ως Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κιβωτός του Γένους, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση του Δήμου Μυτιλίνης, που γίνεται σε συνεργασία με το Σύλλογό μας για τα ελευθέρια της πόλεως της Μυτιλίνης. Ελάτε μου να ρωτήσουμε για την πατρίδα. Οπιάστε. Γονατίστε, ωραία. Θα απευθύνει ένα χαιρετισμό
ο αξιότιμος κύριος Υπουργός. Σεβασμιότατη, αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχα, στρατηγέ, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι, με ιδιαίτερη συγκίνηση εορτάζουμε σήμερα την 107η επέτειο της απελευθέρωσης της Λέσβου από τον τουρκικό ζυγό, αποτείοντας φόρο τιμής στους αγώνες του λεσβιακού λαού για ελευθερία και ανεξαρτησία. Σε μια εκδήλωση που αποτελεί οδηπορικό στη μνήμη και την ιστορία ενός εμβληματικού τόπου και μιας ηρωικής εποχής, σμιλευμένης με το θάρρος, τη φιλοπατρία και την αυταπάρνηση των αθάνατων πρωταγωνιστών της. Η απελευθέρωση της Λέσβου αποτελεί δίκαια μία από τις πιο ένδοξες σελίδες νεότερης ελληνικής ιστορίας και ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την εθνική ολοκλήρωση της πατρίδας μας. Η σημερινή εκδήλωση βοηθά να αναστοχαστούμε μνήμες, συγκλονιστικές και ανεπανάληπτες, να αντλήσουμε πρότυπα και παραδείγματα, προσβλέποντας την αφύπνιση των αστήρευτων δυνάμεων του ελληνισμού για μελλοντική πρόοδο, ευημερία και ανάπτυξη. Υποχρέωση όλων μας είναι να σφυριλατήσουμε την εθνική ενότητα και ομοψυχία, να διατηρήσουμε τις παραδοσιακές διαχρονικές μας αξίες και να πράττουμε ο καθένας το καθήκον του ως ηθική υποχρέωση προς εκείνους που σήμερα τιμούμε. Κυρίες και κύριοι, αναμφίβολα την παρούσα περίοδο η πατρίδα μας αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση και η Λέσβος σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, καθώς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στα δημιουργούμενα μεταναστευτικά κύματα και στη διαχείριση ταλαιπωρημένων ανθρώπινων ψυχών. Στο πλαίσιο χειρισμού της όλης κατάστασης έχουν ήδη αναλυφθεί έντονες δράσεις για την αποσυμφόρηση όλων των προσφυγικών δομών των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τη μεταφορά των μεταναστών σε δομές στην ενδοχώρα. Μία επιχείρηση που αποτελεί ενέργεια υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας του ελληνικού λαού και τη διεθνή εικόνα της πατρίδας μας και σύντομα θα αποδώσει ορατά αποτελέσματα που θα ανακοφίσουν τον τόπιο πληθυσμό των νησιών μας. Με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού, θα ήθελα να στείλω επίσης μήνυμα ειρήνης και συνεργασίας προς τη γείτονα Τουρκία, προκειμένου να λειτουργήσουμε από κοινού ως παράγοντες σταθερότητας και προόδου για την ευρύτερη περιοχή. Απαιτείται όμως σύνεση, ορθολογισμός ευθύνη και συναντήληψη της κοινής ανάγκης για συνεννόηση στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού αλλά και του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα όμως ως έθνος δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα υπερασπιστούμε με στένος τη δίκαιη θέση μας. Δεν προτιθέμεθα να παραχωρήσουμε τίποτε σε ξηρά, θάλασσα και αέρα και αν χρειαστεί θα αντιμετωπίσουμε με υψηλό φρόνημα και αυταπάρνηση όποιον επιβουλεύεται την εθνική ανεξαρτησία μας και την εδαφική μας ακεραιότητα. Για τη σημερινή εκδήλωση και τις φετινές εκδηλώσεις της 8ης Νοεμβρίου θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ιστορικό Αρχείο της Ίδρας, Μουσείο Αρχείο της Ίδρας για την παραχώρηση των προσωπικών κειμηλίων του Παύλου Κουντεριώτη, τα οποία εκτίθενται στο φοαγέ του Δημοτικού Θεάτρου και θα εκτίθενται μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Στεφανή, χωρίς τη συνδρομή χωρίς το οποίο δεν θα καταφέρναμε να φέρουμε τα συγκεκριμένα κειμήλια ανεκτιμήτου αξίας, καθώς ήρθανε με πολεμικό πλοίο. Την Κιβωτό του Γένους, το Σύλλογο Κιβωτό του Γένους, για την άψογη συνεργασία στην οργάνωση της εκδηλώσεως. Τους ανθρώπους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου Μυτιλίνης, χωρίς τους οποίους δεν γίνεται ποτέ τίποτα. Ένα αναγνωστικό από τον Πρόεδρο Φίλων της Ιστορίας για Νησόν για τον κύριο Υπουργό. Παρακαλώ. Κύριε Δαμοπούλου, λάδε και εσύ πάνω. Θέλουμε, σας ευχόμαστε καλή δύναμη για το καινούριο συμπόσιμο και όπως κρατούσατε τις δικές μας ψυχές όσους στο προηγούμενο, θα τις κρατήσετε πάλι ψηλά, γιατί είστε ένας άξιος άνθρωπος που σας αγαπάμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι και να είστε καλά. Αυτό το αναμνηστικό είναι ένα κητίο με τη Ρωσική Αυτοκρατορική Βούλα επάνω, επάγγελ, την οποία έδινε ο εκάστοτε Ρώσος αυτοκράτορας, ο εκάστοτε τσάρος, στους ναυτικούς, στους Ουγγρέους, στους Μυκονιάτες, στους Κασίους, για να περιπλέουν ελεύθερα τον εύξηνο πόντο γενικώς στη Μεσόγειο. Είναι ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κουντουριώτης ανήκει εδώ. Ο Κουντουριώτης ανήκει εδώ και η Ελλάδα ευτυχώς γεννά ήρωες.
Ευχαριστώ. Με είδατε αρκετά τώρα. Σεβασμιότατοι κύριοι Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειάρχα, εκλεκτές κυρίες, εκπρόσωποι όλων των αρχών του ευλογημένου νησιού, εκλεκτές κυρίες, εκλεκτοί κύριοι του ακροατηρίου. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το Δήμο Μυτιλίνης, όσο και την Κιβωτό του Γένους, για την ευγενική τους πρόσκληση να μιλήσω, καταρχάς να μεταφέρουμε εδώ τα κοιμήλια, τα ανεκτήμητα του μεγάλου ήρωα των Βαλκανικών, του Παύλου Κουντουριώτη, και να μιλήσω γι' αυτόν, όχι όμως ως πολεμιστή, ως ναυμάχο, αλλά ως άνθρωπο κυρίως και ως ήρωα. Ο Παύλος Κουντουριώτης υπήρξε η μεγάλη καταθάλασσα δόξα της νεότερης Ελλάδας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι στην Αδούλο τη Λέσβο οι κάτοικοι ονειρεύονταν αιώνες στην απελευθέρωσή τους. Το 1908, κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, όταν οι νεότουρκοι κάνουν εκλογές, η Λέσβο στέλνει 2 Μυτιλινιούς στην Οθωμανική Βουλή. Το καλοκαίρι του 12, και ενώ φαίνεται ότι πάμε για πόλεμο, αρχίζουν σιγά σιγά και πληθαίνουν τα επεισόδια στο νησί, σε βάρος των χριστιανών. Ξυλοδαρμοί, λαιλασίες και φόνοι. Όταν στις 5 Οκτωβρίου του 12 κηρύσσεται ο Α' Βαλκανικός, προς τιμήν τους οι Μυτιλινοί, αλλά και όλοι οι Λέσβοι, λιποτακτούν μαζικά από τον Οθωμανικό στρατό που τους επιστράτευε της βίας. Και κάτι που ενδεχομένως δεν το ξέρετε, όλοι τουλάχιστον, με το που ξεκινάει ο Βαλκανικός, 210 Λέσβοι μετανάστες στην Αμερική, εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι, εξεγείρονται, έρχονται στην Ελλάδα μετά από ταξίδι ενός μηνός από τη Βοστόνη και συστήνουν την περίφημη Λεσβιακή Φάλαγγα, η οποία επιθεωρείται προσωπικά από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η οποία στέλνεται με τα μεταγωγικά του στόλου να συνοδεύσει και να συμπράξει στην απελευθέρωση του νησιού. Στη συνέχεια της σημερινής βραδιάς θα απολαύσουμε μία μουσικοριστική παράσταση από την παραδοσιακή ορχήστρα της Αγίας Σιών και χορευτικά του Δήμου Μυτιλίνης και του Αριώνα. Τη συλλογή του Ναυάρχου Κουντουριώτη από τη διευθύντρια του μουσείου και θα δοθούν τα αναμνηστικά εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω κλείνοντας τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Παναγιώτη Τσακίρη, γιατί χωρίς τη βοήθειά του δεν θα κάνουμε τίποτα εμείς. Σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες της οικογένειας Κουντουριώτη και τις επιζώσεις γυναίκας του εγγονού, του Παύλου, του συνώνυμου της Ανδρομάκης Κουντουριώτη, η οποία ήταν και ιδωρήτρια σε ένα μεγάλο βαθμό αυτής της συλλογής των αγγιγμάτων του Παύλου Κουντουριώτη.
εκτός από το σπαθί του Ζιχνή Μπέι, υπάρχουν ανεψιές. Άντρας δεν υπάρχει. Κανένας, δυστυχώς. Υπάρχει, υπήρχε στη Ζάκυνθο ο Διονύσιος Κουντουριώτης από την γενιά του Λάζαρο, ο οποίος μας έκανε μια εξαιρετική δωρεά, μέσα στην οποία είναι και το σπαθί του Ζιχνή Μπέι, του διοικητή του Κουντουρισκίου, που παρέδωσε στον Κουντουριώτη. Το έχουμε φέρει. Σας διέκοψα όμως, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε μια επιλογή και προσωπικών εμφυλημάτων σε επίπεδο εντελώς προσωπικό, ακόμη και τις μπομπονιέρες του γάμου του με την Αγγελική Πετροκοκκίνου, αλλά και αρχιακού υλικού, τιμητικά διπλώματα που απονεμήθηκαν στον Άβαρχο, όπως βλέπετε εδώ, ή φωτογραφικού υλικού από προσωπικές στιγμές με την οικογένεια. Μπομπονιέρες είναι εδώ, ναι, η κούρτσα του, τον μπορσαλίνο που φόραγε στις επίσημες δοξολογίες κλπ. Και δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο, το οποίο επιμελείται και παρουσιάζει ο Βασίλης Τινέλης. Συνελήφθησαν στις 9.11 στην ευρύτερη περιοχή της Μυτιλίνης από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου τρεις αλλοδαποί ηλικίας 17, 28 και 32 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες προσπάθησαν να αφαιρέσουν ξυλία από ιδιοκτήτες εγκατάστασης 57χρονου ημεδαπού στην παραπάνω περιοχή, χωρίς ωστόσο να κατορθώσουν να ολοκληρώσουν την πράξη τους, καθώς έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλίνης. Στις 9.11 στη Μυτιλίνη συνελήφθησαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μυτιλίνης δύο αλλοδαποί πάλι ηλικίας 19 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για τα αδικήματα της απευθείας βίας κατά υπαλλήλων και της πρόκλησης φθορών. Συγκεκριμένα το απόγευμα στην παραπάνω περιοχή, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, ο 20χρονος αρνήθηκε να συμμορφωθήσει σε υποδείξεις αστυνομικών και ακολούθως προέβαλε αντίσταση. Στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι σουγιάς με μήκος λάμας 8 εκατοστών. Επίσης οι συλληφθέντες προκάλεσαν φθορές σε αστυνομικό κατάστημα. Από το αστυνομικό τμήμα Μυτιλίνης διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθη στις 8.11 στη Μυτιλίνη μετά από άμεση κινητοποίηση αστυνομικών της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης Δίας του αστυνομικού τμήματος Μυτιλίνης, ένας ημεδαπός ηλικίας 53 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, απογευματινές ώρες ο συλληφθής μπήκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην παραπάνω περιοχή και αφαίρεσε από ταμιακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ. Κατά την διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε επίσης ότι ο 53χρονος την ίδια ημέρα μπήκε σε οίκημα στην παραπάνω περιοχή όπου στεγάζονται γραφεία εθελοντικής οργάνωσης και αφαίρεσε πορτοφόλι 30χρονης ημεδαπής που περιείχε μικρό χρηματικό ποσό και προσωπικά της αντικείμενα. Στην κατοχή του δράστη επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε το προαναφερόμενο πορτοφόλι. Την προανάκριση την διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Μυτιλίνης. Εκτός από τα συμβάντα αυτά που μόλις ακούσατε από τον Βασίλη Τινέλη, μόλις τώρα ήρθαν στο στούντιο και άλλα συμβάντα από το αστυνομικό δελτίο, πάμε να ρίξουμε μια ματιά τουλάχιστον στα πιο σοβαρά. Συνελήφθη λοιπόν στον αερολιμένα της Μυτιλίνης από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου ένας αλλοδαπός ηλικίας 27 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πλαστογραφίας και για παραβάση του κώδικα μετανάστευσης και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ειδικότερα, ο συλληφθής επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικός με προορισμό την Αθήνα, επιδεικνύοντας ως ταξιδιωτικό έγγραφο κατά τη διάρκεια ελέγχου ένα δελτίο ετούντος διεθνή προστασία, το οποίο όπως διακριβώθηκε ήταν πλαστό. Το παραπάνω έγγραφο κατασχέθηκε, ενώ από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου διενεργείται προανάκριση. Εξιχνιάστηκε σε ένα άλλο θέμα μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Μυτιλίνης περίπτωση κλοπής που διαπράχθηκε προτριμήνου περίπου στην περιοχή του Αφάλουνα στη Λέσβο.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ταυτοποιήθηκε ως δράστης ανήλικος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της κλοπής και της πρόκλησης φθορών. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι ο ανήλικος δράστης μπήκε σε αποθήκη 75χρονης. Ελληνίδας, στην παραπάνω περιοχή, παραβιάζοντας είσοδό της και αφαίρεση ηλεκτρικές συσκευές, είδη οικοσυσκευής, είδη ρουχισμού και υπόθεση, καθώς και τρόφιμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ περίπου, ενώ προκάλεσε και φθορές ύψους 100 ευρώ περίπου. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλίνης. Σε ένα άλλο περιστατικό, συνελήφθη πάλι στον αερολιμένα της Μυτιλίνης από αστυνομικού τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης μία αλλοδαπή ηλικίας 37 ετών, σε βάση της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της πλαστογραφίας πιστοποιητικών και για παραβάση του κώδικα μετανάστευσης και της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ειδικότερα, η συλληφθήσα επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικός με προορισμό την Αθήνα, επιδεικνύοντας ως ταξιδιωτικό έγγραφο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου ένα δελτίο ταυτότητας, ετούντος, διεθνή προστασία, το οποίο όπως διακριβώθηκε ανήκε σε διαφορετικό πρόσωπο. Ήταν σωστό, δεν ήταν πλαστό, αλλά ανήκε σε άλλο άτομο. Το παραπάνω έγγραφο κατασχέθηκε, ενώ από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου διενεργείται προανάκριση. Επίσης, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλίνης διενεργείται προανάκριση και σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία για έκνομες ενέργειες που διαπράχθηκαν σε χώρο παραμονής αλλοδαπών στη Μόρια της Λέσβου. Συνελήφθησαν 8 αλλοδαποί ηλικίας από 15 έως 31 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διατάραξης της κοινής ειρήνης και της απόπειρας πρόκλησης σωματικών βλαβών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι συλληφθέντες συμμετείχαν ενεργά σε βιοπραγίες, ενώ στην κατοχή τριών εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια, 2 ρόπαλα και 1 κατσαβίδι. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από την τηλεόραση Μυτιλίνης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά και σας ευχόμαστε να περάσετε μία καλή εβδομάδα.